I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Αν κάτσω εδώ λοιπόν θα φαίνομαι άραγε. Hi. Να μπω στο κλίμα του των Χριστουγέννων. Κούπα Merry Christmas. Μπλούζα Merry Christmas. Τζάκι. Φωτάκια. Και είναι ό,τι πιο γιορτινό μπορώ να κάνω σε αυτό το σπίτι. Μιλώ. I'm okay. Thanks, mom. Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν. Είμαι εδώ μπροστά από το Τζάκι, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω βίντεο ουσιαστικά στο σαλόνι. Και η μητέρα μου διαβάζει εφημερίδα δίπλα. Life goals. Μαμά! Μαμά! Θα βγάλω βίντεο τώρα. Θα βγάλω βίντεο τώρα. Silence. Love you, mother. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, το 2017 δεν ήταν ιδιαίτερα καλή χρονιά. Χωρίς στοιχείο, χωρίς μια μόνιμη σταθερή δουλειά και γενικά αρνητικότητα. Παρά αυτά, το 2017 τελειώνει. Οπότε να ευχηθούμε για το 2018 να είναι καλύτερο, πιο ευχάριστο. Αυτά. Επίσης, βασικό είναι ότι αυτά τα Χριστούγεννα, και όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά με αφορμή τα Χριστούγεννα, όσο περίεργη η... όχι τόσο κοντά σε εσάς ή σε αυτό που πιστεύετε γενικά, όσο περίεργη και αν είναι η οικογένειά σας, να την αγαπάτε. Μισό. Λοιπόν, μία φιλική συμβουλή. Στο όπως και να έχει, όπως και να είναι η οικογένειά σας, να την αγαπάτε. Όσο περίεργη και να είναι. Καλό είναι. Για να αγαπάτε εξ αρχής τον εαυτό σας. Και αυτό το λέω στην κάμερα για να το καταλάβω κι εγώ κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο περισσότερο προς τον εαυτό μου. Το ότι για το 2018 θα προτιμήσω να ξαναβρω τη φόρμα μου. Γιατί σήμερα το πρωί πήγα για τρέξιμο και κουράστηκα λίγο. Και μετά έκανα προπόνηση παρκούρ και κουράστηκα λίγο, έως πολύ. Οπότε για το 2018 θα ήθελα να ξαναβρω τη φόρμα μου, να ξαναξεκινήσω να παίζω μουσική, δηλαδή να φτιάξω εξ αρχής το ακορντεόν και μετά να συνεχίσω τη μίξη κομματιών. Τι άλλο. Σίγουρα με το καλό να πάρουμε και το πτυχίο και να μην χρειαστεί να βγούμε φυλακή να σκοτώσουμε άνθρωπο. Να πάρουμε αυτό το πτυχίο της καλών τεχνών. Να τρώω καλύτερα, όχι ότι δεν τρώω ήδη καλά και είναι καλά τρώω, απλά να τρώω σύμφωνα με τη διατροφή που πρέπει να κάνω. Γιατί έχω λίγο υπερευαίσθητο στομάχι, οπότε καλό είναι να το φροντίσω, αν θέλω να έχω στομάχι στο μέλλον. Τι άλλο, επίσης αυτή τη στιγμή που είμαι μπροστά από το Τζάκι, καίγομαι.
αλλά έχει ωραίο vibe, Christmas vibe. Και γενικά αυτός ο χώρος σπιτιού είναι festive. Είναι πολύ έτσι χριστουγεννιάτικος. Αλλά ποτέ δεν στολίζουμε. Ποτέ δεν έχω στολίσει. Ποτέ. Δηλαδή μία φορά στολίσα στο 21, στο σπίτι της αδερφής μου. Οπότε προσπαθήστε να περνάτε ωραία στιγμές με την οικογένειά σας. Βασικό. Και για το 2018 θα ήθελα να βρω μία αξιοπρεπή δουλειά και να γεμίζω τον χρόνο μου, να είμαι πιο δημιουργικός, παραπάνω από όσο είμαι δηλαδή. Και δεν ξέρω, νιώθω μία περίεργη μηχανή αυτή τη στιγμή. Οπότε λέω να το κλείσω και απλά να ευχηθούμε τον έτος να είναι καλύτερο. Αυτά. Α! Επίσης, εδώ στη Θεσσαλία, όλα είναι κοντά. Ας πούμε τώρα εγώ είμαι στη Λάρισα. Σήμερα, Τετάρτη, κάνουν δύο πολύ καλοί YouTuber meetup στην Καρδίτσα, η οποία είναι 40 λεπτά απόσταση. Με εκτέλ παραπάνω, αλλά όπως και να έχει. Οπότε, την ώρα που θα βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, εγώ θα βρίσκομαι στην Καρδίτσα και θα βρεθώ στο meetup του Καρπούζι Φέτα, του κύριου Χάρη και της Ενιώρα Έλλης, τη Δεσποινίδας Ελισάβετ. Οπότε, το επόμενο βίντεο θα είναι αυτό. Οπότε, όπως και να έχει, το μικρόφωνο δουλεύει. Οπότε, προς το παρόν, καλές γιορτές. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, δεν μπορώ να πω καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Καλή χώνεψη. Πόσο φαγητό θέλω. Και τα λέμε σύντομα. Να προσέχει. Bye!